Μπατε σκύλια, λες τα. Ύστερα σου φταίει η κρίση, κατάλαβες. Πρέπει να κατέβω εγώ να πάρω τον καφέ. Ναι, είσαι κόλλας. Απολυθούνε. Πού κοιμήθηκες τελικά χθες? Σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Θες καφέ? Ευχαριστώ. Πάντως, αν κοιμήθηκες σε παγκάκι, θα πρέπει να έχει παγώσιο. Δεν κινδυνεύει, ο. Δεν ανησυχείς. Έχει συνηθίσει πια, έχει εκπαιδευτεί. Τόσο καιρό στον πάγο μου έχεις. Εγώ σου πρότεινα τον καναπέ μου, αλλά δεν σου άρεσε. Εγώ επιβίωσα, μην ανησυχείς. Με τον Ταρίφα δεν ξέρω. Τον παίρνω από το πρωί στο κινητό και δεν απαντάει. Και το λες έτσι. Δύο ερμηνείες υπάρχουν. Ή αυτοκτόνησε, ή πήγε σκότωσε τη Δάφνη και μετά αυτοκτόνησε. Να σου πω και το άλλο, ούτε η Δάφνη απαντάει στο τηλέφωνο. Και το λες έτσι. Δεν την πιστεύω την αναισθησία σου. Ούτε κι εγώ. Γιατί εδώ έχουν χαθεί ζωές για λάθος λόγο. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου? Πας καλά? Ξέρω πολύ καλά τι λέω, καλό μου παιδί. Και απορώ πως εσύ, πανέξυπνη δικηγόρος, δεν το έχεις πάρει από την αρχή χαμπάρι. Τι εννοείς? Τον δουλεύει τον ηλίθιο η Δάφνη. Τίποτα δεν έχει με το Λευτέρη. Τι είναι αυτά τα χαζά που λες, μωρέ? Παστίχημα. Παραμύθι είναι όλο αυτό. Και γιατί να το κάνει? Γιατί θέλει να τον φέρει σε σημείο να τα παραβλέψει όλα και να τη διεκδικήσει. Να τη συγχωρήσει, ρε παιδί μου, να της αποδείξει πως η αγάπη του είναι πάνω απ' όλα. Δεν πας καλά. Να το προσέξεις. Εγώ μια χαρά πάω. Το είχα πιάσει από την αρχή. Γι' αυτό και ανέλαβα το διαζύγιο. Περίμενα ότι θα με βοηθούσες, αλλά εσύ το πήρες ως προσωπική κόντρα. Και γιατί δεν μίλησες εξ αρχής, να ξέρω κι εγώ? Γιατί μ' άφησες να σου μιλήσω? Ό,τι και να έλεγα, το έπαιρνες ως προσωπική κόντρα. Συγχυθούμε μόνο, δεν την έχει καθαρίσει. Δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Ο ύπνος στο παγκάκι σου έχει παγώσει και τον εγκέφαλο, ε! Να σου πω. Μην τα πεις παρά έξω, θα γίνουν χειρότερα. Ο Λουκάς, χειρά μου, ξέρει πάντα πολύ καλά τι λέει. Ναι, μωρέ. Επειδή εσύ τότε χρησιμοποίησες την αμνησία για να με ρίξεις, νομίζω ότι χρησιμοποιούν κι άλλοι φτηνά κόλπα. Καλά, θα επαληθευθώ σύντομα. Τότε να δούμε τι θα λες. Λουκά, Λουκά, έλα εδώ. Λουκά, μη φεύγεις. Λουκά, περίμενε. Μην κάνεις καμιά βλακεία. Άρασε, κύριε Παπαδάκη, έχω ενημερωθεί. Ναι, θα μιλήσω και με τον σύμβουλο άμεσα. Βεβαίως. Ναι, ναι, θα τα πούμε αργότερα. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Μάρε, Δάφνη. Αμάν, με κοψοχόλιαζες. Είσαι καλά? Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Σήκωνε και κανένα κινητό, ρε κοριτσάκι μου, σήκωνε. Ανησυχεί κόσμος. Ποιος ανησυχεί? Ο Λουκάς, έχει τρελαθεί. Ήρθε από εδώ και λέγει κάτι ασυνάρτητα. Ότι και καλά δεν έχει τίποτα με το Λευτέρη, ότι όλο αυτό είναι στημένο και το κάνει επίτηδες για να το προσπεράσει ο Νικόλας και να σου ζητήσει συγγνώμη. Το είπε αυτό ο Λουκάς? Ναι, και επέμενε κιόλας. Ότι όλο αυτό το κάνει επίτηδες για να σου αποδείξει ο Νικόλας την αγάπη του. Ρε το θηρίο, πού το κατάλαβε? Ορίστε. Τι κατάλαβε, Δάφνη? Έτσι είναι, όπως τα είπε ο Λουκάς. Κάτσε ρε, Δάφνη, τι δηλαδή? Συγγνώμη, μας δούλευες τόσο καιρό? Δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν, ρε Νόρα. Κάποιος θα το έλεγε και θα το χάλαγε. Μπράβο σου, ρε Δάφνη, μπράβο σου. Τώρα θα βγει πανέξυπνος ο Λουκάς και εγώ το τούβλο. Σημασία έχει ότι ο Νικόλας το κατάλαβε και μου ζήτησε συγγνώμη. Από χθες το βράδυ είμαστε πάλι μαζί. Σου χρωστάω δυο χαστούκια, δυο χαστούκια! Αλλά όχι τώρα, αργότερα. Τώρα να δω τι θα κάνω με τον Λουκά. Πετάω, Νωράκι. Το έλεγα εγώ. Το έλεγα ότι είσαι σαν την υγρασία. Τσούκου, 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 έφερες τον Νικόλα εκεί που ήθελες. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, Νόρα. Ναι, αλλά είχαμε και παράπλευρες απώλειες. Μίλησες άσχημα και πικράνες κόσμο. Για την έβαλες? Ναι. Θα τις μιλήσω. Καλά. Φύγε τώρα. Έλα, φύγε, φύγε από μπροστά μου, σε βλέπω. Σιγανό παπαδιά. Σε έκανες όλους άνω κάτω. Κοιτάρε. Κοιτάρε κόλπα η Δάφνη. Πιστεύω. Δεν μου λες αν έβλεπες εσύ την ώρα να φιλιέται με κανέναν άλλον, θα πήγαινες να τη συγχωρήσεις? Ναι, θα τη συγχωρούσα. Ωραία, εγώ δεν είμαι ο Λουκάς. Εγώ είμαι ο Νικόλας ο Λίτρας. Ρε χέσαι μας και εσύ κιόλας το σόι. Μην πεις τίποτα. Εντάξει, 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 το παραδέχομαι. Είχες δίκιο. Δεν αμφισβητώ το μυαλό σου, το κατάλαβες με την πρώτη. Είχες δίκιο και είχα άδικο. Σε ποιο απ' όλα? Τα παιδιά τα βρήκαν από μόνα τους. Έκανε κίνηση ο Νικόλας, ζήτησε συγγνώμη και τώρα είναι μια χαρά. Ορίστε μου. Ναι. Πότε έγινε αυτό? Χθες ήρθε η Δάφνη από εδώ και μου το είπε. Τα βρήκαν και είναι ευτυχισμένη.
Αν δεν θα το χαρούν, θα το πνίξω εγώ τον Ταρίφα. Είχες δίκιο, λέμε. Εντάξει, έπρεπε να σε είχα πιστέψει. Δεν το έκανα, συγγνώμη. Φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει, κυρία μου. Γιατί όταν μιλάει ο Λουκάς, όλοι τον βγάζετε τρελό. Όλοι? Ποιοι όλοι? Τα είπες κι αλλού αυτά? Ναι, τα είπα που να μην τα έλεγα. Και έφαγα άγριο δούλεμα. Εντάξει, ξεπέρασέ το και πάρε δρόμο. Έτσι κι αλλιώς δεν μας έχεις ανάγκη πια. Εξασφάλισες και το στεγαστικό σου. Θα τον κάνω εγώ τον Ταρίφα να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή. Τι σου φταίει, μωρέ, ο Ταρίφας τώρα, τι σου φταίει? Ξέρει αυτός. Πού πας τώρα? Πας, έρχεσαι, πας, έρχεσαι.